Πρόσφατα, επιπλέον, με συναδέλφους βουλευτές, θέσαμε στην πολιτική ηγεσία το ζήτημα των εργατών γης, θέτοντας στη βάση του να δοθούν κίνητρα σε Έλληνες άνεργους πολίτες. Με χαρά είδαμε να προβλέπεται το δικαίωμα εργασίας σε αγροτικές εργασίες σε δικαιούχους του επιδόματος ανεργίας. Αν θέλουμε να μιλάμε με όρους πραγματικής μεταρρύθμισης, η εργασία και όχι η ανεργία είναι αυτή που πρέπει να επιδοτείται. Λίγο πριν κλείσω, θέλω να κάνω 4 αναφορές. Υπουργέ, οι κτηνοτρόφοι το διάστημα της πανδημίας είχαν μεγάλη απώλεια εισοδήματος. Είμαστε υποχρεωμένοι και το ξέρω ότι θα το κάνεις και ο Υφυπουργός θα το κάνει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να του στηρίξει. Επίσης, εισφέρω ένα θέμα το οποίο επανειλημμένως έχουμε αναφερθεί. Την τροποποίηση του κανονισμού. 4,5 χρόνια από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε απολύτως τίποτα στο κομμάτι αυτό. Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει πολλές καταστροφές οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον κανονισμό. Επίσης, οι αγρότες μας δεν πληρώνονται συνήθως δίκαια και δεν πληρώνονται και άμεσα. Όπως και τώρα που με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ από 4,5 χρόνια δεν έκανε το παραμικρό για την τροποποίηση του κανονισμού, οι αγρότες μας έχουν να παίρνουν το 35% των αποζημιώσεων από την περσινή χρονιά. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου μια παρένεση. Τα πραγματικά προβλήματα και η επίλυσή τους δεν προσφέρονται για συνθήματα τύπου «θα λογαριαστούμε μετά». Τα αγροτικά προβλήματα ζητούν ευρύτερες συνενέσεις και τις ζητούν εδώ και τώρα. Ας υπερψηφίσουμε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία και θα κάνει ο ελληνικός λαός το λογαριασμό μετά, όταν θα έρθει η ώρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε, και για τον χρόνο.